Σεργίδης. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Σεργίδη. Καλό μεσημέρι, κυρία Σάπα. Λοιπόν, θέλετε κάτι να προσθέσουμε σε αυτό που είπαμε, το ότι καταζητείτε ο τουρκοκύπριος που είδαμε? Ναι, είναι για μια υπόθεση, όπου ανεβρέθησαν τα, στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης, 659 γραμμάρια crystallized μεθαμφεταμίνη. Ναι. Α, συνδέονται δηλαδή, είναι σε αυτά που θα όχι, πούμε τώρα. Όχι, όχι, δεν συνδέονται οι δύο υποθέσεις. Συνδέονται τα σκληρά ναρκωτικά, τα οποία φαντάζομαι ότι είναι πολλά έτσι στην αγορά, δυστυχώς, κύριε Σεργίδη. Φαίνεται ότι, να κάνω έτσι, φαίνεται ότι το κρυσταλλάζει τη μεθαμφεταμίνη, ασχέτως αν και είμαστε και βάσει των ερευνών, αλλά βάσει και της τελευταίας έρευνας των λιμάτων, είμαστε σε πιο χαμηλά επίπεδα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κράτη-μέλη. Στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια είναι ένα αναδυόμενο πρόβλημα. Ναι. Και αυτό φαίνεται και μέσα από τις κατασχέσεις. Το 2022 μέχρι τέλος Μαρτίου είχαμε κατάσχει περίπου 8 κιλά μεθαμφεταμίνη, που αυτή είναι μια ποσότητα αρκετά μεγάλη, θα έλεγα, για τα κυπριακά δεδομένα. Να. Το ανησυχητικό βεβαίως, κύριε Σεργίδη, είναι πού την βρίσκουν οι νέοι ανήλικοι. Είδαμε αυτές τις περιπτώσεις τώρα. Αντιλαμβάνομαι ότι είσαστε μπροστά από ένα κύκλωμα. Υπάρχουν αλυσίδες όλη αυτή την ιστορία. Από κάπου πρέπει να πιαστείτε για να σπάσουν σιγά σιγά και να εντοπίσετε και αυτούς πίσω και που τα εισάγουν και λοιπά, και με ποιο τρόπο και πώς καταλήγουν στους νέους μας. Ακριβώς. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση ο ύποπτος, ο κατηγορούμενος, έχει παραδεχθεί την προμήθεια της μεθαμφεταμίνης στις δύο ανήλικες. Μάλιστα δήλωσε ότι σε τρεις ξεχωριστές περιπτώσεις είχε δώσει στο παρελθόν και είχε προμηθεύσει ακόμα δύο ανήλικους, ένα κορίτσι και ένα αγόρι, του ιδίου περιβάλλοντος. Τώρα προσπαθούμε να ταυτοποιήσουμε και να εντοπίσουμε και αυτά τα δύο άτομα. Ναι, αντιλαμβάνομαι, κύριε Σεργίδη, το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είστε. Είναι και ανήλικοι στη μέση κλπ. Αλλά αντιλαμβάνομαι το κάθε παιδί μπορεί να μαρτυρήσει, να σας ενημερώσω κιόλας πώς πληροφορήθηκε ότι ο συγκεκριμένος διαθέτει αυτό το ναρκωτικό κλπ. Έτσι ώστε να φτάσετε σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο, να δούμε την αρχή αυτού του κακού. Ερευνάτε ακριβώς από πού προμηθεύτηκε ο ύποπτος αυτή την ουσία για να την προμηθεύσει σε ανήλικους? Γι' αυτό είπα και του ιδίου περιβάλλοντος, και από πού ή αν έχει προμηθεύσει και άλλα πρόσωπα ή άλλους ανήλικους. Έχει δώσει όμως κάποιους συνεργάτες του ο συλληφθής? Μέχρι στιγμής όχι, αλλά αντιλαμβάνεστε είναι ένα σημείο της έρευνας, της εξαγωγής ερευνών που γίνονται τώρα. Για μας σημαντικό είναι, αντιλαμβάνεστε, το ότι είναι ανήλικοι, προσπαθούμε με κάθε τη διακριτικότητα να χειριστούμε το θέμα. Έχουν ειδοποιηθεί και οι υπηρεσίες πρόνοιας του κράτους, γιατί στόχος είναι αυτά τα παιδιά να καταλήξουν σε ένα θεραπευτικό, ένα συμβουλευτικό πρόγραμμα, όπως και η οικογένειά τους, για να μάθουν το πώς μπορούν να στηρίξουν. Αυτό ακριβώς, κύριε Σεργίδη, επειδή τα παιδιά, δεν ξέρω, διλάθηκα μια φορά της προσοχής των γονιών, μπορεί να μην γνωρίζεις ποια είναι αυτά τα συμπτώματα, αν θέλετε, οι συμπεριφορές που μπορεί να οδηγήσουν τους γονείς να αντιληφθούν ότι κάτι πάει στραβά με το παιδί τους, ότι κάνουν χρήση τέτοιων ουσιών. Από τα αρχικά στάδια μπορεί να εντοπιστεί αυτό? Είναι πάρα πολύ δύσκολο, κυρία Σάβα, γιατί οι πρώτες ενδείξεις στην εφηβεία που κάνουν το κοινή νέοι μας, οποιαδήποτε ουσία, φαίνεται ότι είναι και χαρακτηριστικά της εφηβείας. Όμως υπάρχουν έτσι μερικά κοινά σημεία, όπως λέμε, παράγοντες κινδύνου, παράγοντες προστασίας. Όταν δούμε ότι το παιδί πέφτει η απόδοση του στο σχολείο, αλλάζει φίλους, ζητά το χαρτσιλίκι του να είναι μεγαλύτερο, κάνει παρέα με μεγαλύτερα άτομα της ηλικίας του, απουσιάζουν πράγματα από το σπίτι, δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε τα έξοδα του ως γονείς, δεν τα δικαιολογεί ο ίδιος τους γονείς, αλλάζει συμπεριφορά, κλείνεται στον εαυτό του, μείωση της όρεξης φαγητού, η πνηλία. Όλα αυτά πρέπει να χτυπήσει ένα κόκκινο καμπανάκι στους γονείς. Και αφού το χτυπήσει αυτό καμπανάκι, κύριε Σεργίδη, πού μπορούν να αποταθούν οι γονείς? Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορες υπηρεσίες,
με διάφορα τηλέφωνα. Εμείς εδώ στην Υπηρεσία Καταπολέμησης των Ναρκωτικών λειτουργούμε επί 24 ώρου βάσεως 7 μέρες την εβδομάδα, το 1498, όπου μπορούν να πάρουν πληροφορίες, πού μπορούν να αποταθούν οι γονείς ή πώς μπορούν να παραπέψουν τα παιδιά τους σε συμβουλευτικό κέντρο. Όπως να τονίσω ότι εμείς έχουμε και ένα πρόγραμμα εδώ, έτσι, γιατί δεν είναι τους ανήλικους, προσπαθούμε ακριβώς να τους παραπέψουμε. Λειτουργεί εδώ και χρόνια βάλει το πρωτόκολλο νεαρός ηλικιωμένων για παραπομπή τους σε θεραπευτικά προγράμματα, που λειτουργεί με επιτυχία, θα έλεγα, και είναι μια καινοτομία εδώ και χρόνια που συνεχίζεται. Έτσι ώστε νεαροί συνηλικιωμένοι, νεαροί ενήλικες που συλλαμβάνονται, στόχος είναι η παραπομπή τους σε θεραπευτικά προγράμματα από τη στιγμή που και οι ίδιοι το θελήσουν, έτσι ώστε να έχουμε μια εναλλακτική αντιμετώπιση από την αστυνομία και από τη δικαιοσύνη. Από το ολοκληρώσουν το πρόγραμμα, το θεραπευτικό, γίνεται εισήγηση στο Γενικό Εισαγγελέα, ώστε να μην προχωρήσει υπόθεση στο δικαστήριο και να μην στιγματιστούν αυτά τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία που αντιλαμβάνεστε θα αρχίσουν σπουδές, θα αρχίσουν εργασία πιθανώς, έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτό το κοινωνικό στίγμα απέναντί. Κατανοητό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σεργίδη. Να είστε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στην υπόθεση της Πάτρας. Θα δούμε ένα βίντεο μόλις εξελίξεις και θα επιστρέψουμε για να συζητήσουμε με τον δικηγόρο της κατηγορουμένης, τον κύριο Κωνσταντίνο Ζάρδα.